Παρά την επέκταση των στρατιωτικών δεσμών Κίνα-Ρωσία τα τελευταία χρόνια, που οδηγείται από μια κοινή αίσθηση απειλή από τι ΗΠΑ και του συμμάχου του, η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία και η παγκόσμια αντίδραση που προκάλεσε έχουν ρίξει σκιά στη στρατηγική εταιρική σχέση στο σύνολό τη. Τα σημάδια διμερού στρατιωτική συνεργασία είναι πιθανότατα ιδιαίτερα ευαίσθητα στο Πεκίνο, σε μια εποχή που χώρε όλο τον κόσμο καλούν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή τη στη Ρωσία για να σταματήσει τη σύγκρουση. Κάθε μέλλον εξετάζει πιθανού γεωπολιτικού παράγοντε πίσω από τα σχετικά επίπεδα συνεργασία, ένα εύλογο φάσμα δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να διεξάγουν οι δύο στρατοί και τι αντίστοιχε επιπτώσει για την Κίνα, τη Ρωσία και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Σενάριο 1: Το στάτου κβο παραμένει ω έχει. Ενώ ο πόλεμο στην Ουκρανία έχει καταλύσει βαθιέ αλλαγέ στα δυτικά αμυντικά ιδρύματα από τι αυξημένε αμυντικέ δαπάνε τη Γερμανία. Μέχρι την επανεξέταση για την ένταξη στο ΝΑΤΟ από Φιλανδία και Σουηδία, μπορεί να μην επηρεάσει το ευρύ περίγραμμα των στρατιωτικών σχέσεων Κίνα-Ρωσία. Η διατήρηση τη εξουσία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε επίση να εξασφαλίσει σταθερότητα στου στρατιωτικού δεσμού, καθώ η ισχύ τη στρατηγική εταιρική σχέση έχει αποδοθεί εν μέρη στου στενού προσωπικού δεσμού μεταξύ του ίδιου και του Κινέζου ηγέτη, Σιτζιντ-Πίνγκ. Μια μελλοντική στρατιωτική σχέση Κίνα-Ρωσία που μοιάζει με τη διμερή συνεργασία των τελευταίων ετών θα μπορούσε να δει τι δύο πλευρέ να διατηρούν ή να επεκτείνουν σταδιακά τι υπάρχουσε γραμμέ διπλωματική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων. Η Κίνα πιθανότατα θα υποφεληθεί περισσότερο από τη συνέχεια στι διμερεί στρατιωτικέ σχέσει με τη Ρωσία. Αν και το ωφέλη τη Μόσχα από τη διμερή αμυντική συνεργασία ήταν σε μεγάλο βαθμό οικονομική φύση, οι πωλήσει όπλων στην Κίνα θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντική ξένη αγορά καθώ η οικονομία τη Ρωσία αγωνίζεται υπό το βάρο των δυτικών κυρώσεων. Σενάριο 2. Οι δεσμοί είναι αισθητά αποδυναμωμένοι. Το αντίγραφο των παραγόντων στο παραπάνω σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποδυνάμωση τη στρατιωτική συνεργασία Κίνα-Ρωσία. Εάν η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν τέλειωσε γρήγορα και η Δύση παραμένει ενωμένη, στην αντίθεση τη στη Μόσχα, η Κίνα θα μπορούσε να πιεστεί όλο ένα και περισσότερο να αποστασιοποιηθεί δημόσια από τη Ρωσία Ειδικά εάν η Δύση απειλήσει οικονομικά την Κίνα για τη σιωπηρή έγκριση των ενεργειών τη Ρωσία. Το Πεκίνο, ανησυχώντα για την προώθηση μια θετική εικόνα για τον εαυτό του, θα μπορούσε να περιορίσει πτυχέ τη στρατηγική εταιρική σχέση που το ξένο κοινό ερμηνεύει ω σημάδια υποστήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά ορατών πτυχών των διμερών στρατιωτικών δεσμών. Σενάριο 3. Η συνεργασία ενισχύεται σημαντικά. Σε αντίθεση με τα δύο παραπάνω σενάρια, ένα μέλλον ενισχυμένη στρατιωτική συνεργασία Κίνα-Ρωσία μπορεί να έχει λιγότερο σχέση με τον τρόπο που εξελίσσεται η σύγκρουση στην Ουκρανία και περισσότερο με την αντίληψη τη Κίνα για τι απειλέ στον Ινδοειρηνικό. Η Κίνα μπορεί να θεωρήσει ωφέλιμο να ενισχύσει εμφανώ του στρατιωτικού τη δεσμού με τη Ρωσία, εάν πιστεύει ότι οι πιθανότητε για μια σύγκρουση Ινδοειρηνικού αυξάνονται και ότι η στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία θα μπορούσε να ενισχύσει τα αποτρεπτικά της μηνύματα κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Μια ενισχυμένη στρατιωτική σχέση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εκτεταμένη πώληση ρωσικών όπλων για να ανακουφίσει λίγο από τον πόνο της ταλαιπωρημένης οικονομίας της Ρωσίας και θα μπορούσε επίσης να σηματοδοτήσει στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού λαού, ότι η Κίνα εξακολουθεί να υποστηρίζει την ηγεσία της Ρωσίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.